Είστε. πού ήσασταν πριν στο Δημητρόπουλο, τον Ανδρέα, μιλούσατε. Στο, στο Δημητρόπουλο, είναι στο ράδιο. <laughs> λοιπόν, ε, έχουμε νέο αρχηγό και νέο υπαρχηγό αστυνομία. Είδαμε και την ανακοίνωση τη ισότητα χθε. Του καλωσορίζετε και λέτε ότι θα είστε στο πλευρό του. Ε, ξέρετε τα δύο πρόσωπα αυτά, κύριε Λοϊζίδη. Προσωπικά. και να μην, προσωπικά του γνωρίζουμε όλοι για να μην του ήξεραμε. Όμω, σα συντεχνεί, εμεί στηρίζαμε από την πρώτη μέρα τη μας μα με επιχειρήματα του αρχηγού τους αρχηγούς και υπαρχηγού. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν το καράβι. θέλω να πω, αν επιτρέψετε, να δώσω τα συγχαρητήριά μου καταρχά στου συναδέλφους που τέσσερι μέρε που ψάχναν το δραπέδι από όλε τι αστυνομικέ διευθύνσει και όλε τι υπηρεσίε και μπράβο του. Που το αποτέλεσμα ήταν να το συλλάβουμε, αν μου επιτρέπετε. Για... Να ναι, οι να πολίτε δώσεις... τον βρήκαν, βέβαια. Δεν και και η οι πολίτε, κυρία Αγαπητού, είναι μέρο ε, τη ασφάλεια με ναι. πληροφορίε <laughs> του. Δεν <laughs> είναι ναι. η αστυνομία που, οι που συλλαμβάνουν. Και όπω ναι, και οι αστυνομικοί, οι αστυνομικοί α... φέρουν ευθύνε που όλων τον κόσμο που τα βέλει, αν κάνουμε κάτι λάθο. Θα τα πούμε και ναι, εκείνα. Ωραία. Να πω ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση και ξεχρονισμό. Θα πρέπει να γίνουν πολλά. Ο κ. Μιχαλή μα είπε πριν για του βοηθού. Δηλαδή, ωραία, βάλαμε αρχηγό και υπαρχηγό, αλλά βοηθοί δεν υπάρχουν. Νομίζω είναι θέμα το οποίο θα γίνει τι επόμενε μέρε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα, θα γίνουν αυτοί οι διορισμοί. Από εκεί πέρα, ε, η ενημέρωση, η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία είναι το Α και το Μ αυτή τη στιγμή στην αστυνομία. Ε, θα βοηθήσουμε όλοι από την πλευρά του ο καθένα, άλλο του συνδικαλιστή, άλλο αυτό που θα παίρνει αποφάσει, με τι συζητήσει, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να ορθοποδήσουμε, να μπορεί να νιώθει ασφάλεια ο πολίτη ναι. και να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη, που είναι αυτό ο ρόλο και η αποστολή μα. Λοιπόν, τώρα. Ε, επειδή ε, προσπαθούσαμε να ξεχωρίσουμε, που δεν είναι και δουλειά μας, αλλά για τον κόσμο και μόνο, να ξεχωρίσουμε λίγο τις ευθύνες, κύριε Λουιζίδη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ε, μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Μιχαηλίδης πιο πριν να μας πει ποιες είναι οι ευθύνες της αστυνομίας στην προκειμένη περίπτωση. Ε, ε, τι πήγε λάθος κατά την γνώμη σας... Καταρχά, να πω το Α για το Μ για τέτοιου είδου high και επιχειρήσει, υψηλή επικοινωνία δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν το ότι δεν υπήρχε πλάνο στο τραπέζι. Δηλαδή, η, 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 η κάθε επιχείρηση πρέπει να βγει πλάνο ναι. κάτω, Μάλιστα. να ξέρει ο καθένα το τι γίνεται. Και αν έβγαινε πλάνο επιχείρηση κάτω, καταγραμμένο κοινό, γιατί ήταν κοινή επιχείρηση. Ναι, ναι. Ο καθένα μπορεί να έχει τους εσωτερικούς του εσωτερικού του κανονισμού ή αστυνομικέ διδάξει, αλλά πρέπει να βγει πλάνο. Γιατί αν έβγαινε πλάνο, λέω τώρα, θα διαφαίνεται. Ότι ήταν λίγο ο αριθμό των μαθητών. Γιατί αν πάμε κάπου απόμερα, σε ένα χωριό, ε, για να πάρουμε κάποιον ο οποίο ήταν ησοβήτη δολοφόν, αντιλαμβάνεστε, κατά την. Ε, επί χάρτου, mm -hmm. τρει μαθήτε είναι λίγοι. Ειδικά όταν βλέπουμε ότι υπήρχαν 23 καλεσμένοι. Από εκεί και πέρα, για τα πάντα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θέλω να πω μόνο μια φράση την οποία ναι, δεν την έχουμε εμπεδώσει πάρα πολύ. Το πλάνο επιχείρησης. Δεν πρέπει να το ξέρουν μόνο οι προπονητέ και οι πρόεδροι των ομάδων. Τι σύστημα θα παίξει η ομάδα, πρέπει να το ξέρουν και οι παίχτε. Έδαμε ε, η ουσία, και έδαμε το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν το ξέρουν οι παίχτε, το σύστημα που να παίξουμε δεν θα αποδώσουμε. Mm. Άρα πρέπει να υπάρχει πλάνο καταγραμμένο να μπορέσουμε να επιλύσουμε θέματα. Όπω επίση το, το άλλο κεφάλαιο με το βραχιόλι ή το άλλο, που πρέπει να μπει στου εσωτερικού για αυτέ τι μεταφορέ, αλλά ταυτόχρονα και το θέμα μου καλεσμένου. Ε, αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι 7 το μα συνοδεία με 23 καλεσμένου. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που αποφασίσει η Επιτροπή Κατάταξη, η Επιτροπή που αποφασίζει για τι εξόδου, ότι θα πάρει την άδεια, την οποία άδεια δεν του την είπαν ότι σήμερα βγαίνει, του την είπε, έδωσε και λίστα καλεσμένα και του είπαν ναι. Αυτό δεν το είδα που γραμμένο να γράφεται. Συμβαίνει όμω εσεί που ξέρετε από ανθρώπου που πάνε μαζί με κατάδικου εξόδου. Αυτή τη στιγμή αυτό που, που υπάρχει κενό, κατά την άποψή μου, είναι και το εξή. Ναι. Ειδοποιούν οι φυλακέ ότι στι 5 του 8 να πάρουμε την Ισοβίτη Σαν Καντρίνο Αγαπητού στο χωριό Μπαφ. Και την ημέρα να έχω άλλε τέσσερα high risk operations. Δεν είναι τυχαία από το άλλο. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαία από το άλλο. Ότι την ίδια μέρα μπορεί να είχαμε. Δεν είναι τυχαία, πιστέψτε. με. Επα κάθε φορά είναι ίδιο ο αριθμό επί εννέα. Και δεν είναι τυχαία από το άλλο. Ότι ah. την ίδια μέρα η αστυνομία ναι. μπορεί να έχει άλλε τέσσερι high διεξό. risk μεταφορέ. Οπότε. Εν ποτέ βολεύκει τον κατάδικο. Εν ποτέ βολεύκει και τις πιο υπηρεσίες. Η ε, αστυνομία, αστυνομία μπορεί να αρνηθεί όμως ε, τον ε, κεντρικό ε, φυλακό. Ε, κυρία Αγαπητού, άμα και την ημέρα έχω άλλο τέσσερις ή άλλο δυο χαίρις και άλλο τρεις χαίρις mm. μεταφορές και να χρησιμοποιήσω, λέω τώρα, παράδειγμα των αντιτρομοκρατικών ουλαμών, σε άλλε χάιρε και επιχειρήσει. Και έχω άλλε συνοδείε. Ε, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πράγματα τα οποία να χαθεί ο κόσμο. Αν δεν μπορεί να πάει την ημέρα, αν δεν μπορεί να πάει άλλη ημέρα. Αφού μόνο τότε δεν την ε, ημερομηνία. Ε, ναι, πάμε αλλά δεν είναι οπότε εδώ η ημερομηνία ο καθένα. Ε, αυτό. Α, αν τα δικαιώματα του καθενού είναι, ξέρετε, θέλω να πάω αύριο το πρωί. Γιατί έχω τούν τον λόγο, έτσι αμέ πρέπει να ειδοποιηθούν από πριν οι υπηρεσίε να δουν τι θα κάνουμε. I... Αν ξυπνήσουμε μια ημέρα και πούμε την άλλη την Τετάρτη πριν από επίσκεψη, θα έχουμε πρόβλημα. Άρα τούν τα θέματα mm. πρέπει να τα βάλουν κάτω, mm -hmm. να τα δουν και προπαντό ένα πράγμα παίζει ρόλο. Η ασφάλεια. Και να πω κάτι, εάν έπρεπε να βάλω 20 μαθητέ, να βάλω 20 μαθητέ, αλλά να γίνει η δουλειά μου να πάμε και να έρθουμε. Το αν θα έβαλα 27 άτομα να γλέπουν έναν ισοβίδι δεν είναι το θέμα μου. Ναι. Το θέμα μου να γίνει η δουλειά μου με ασφάλεια και να έρθουμε πίσω ούλοι, σοί και αυλαβή. Βεβαίω, εκτό του γεγονότο ότι ενδεχομένω η φρουρά, οι άνθρωποι που συνοδεύαν να ήταν λίγοι στον αριθμό, ήταν κάθε φορά ο ίδιο ο αριθμό που έβγαινε. Ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν ακολούθησαν ούτε οι παρόντε αστυνομικοί και δεσμοφύλακε κανέναν πρωτόκολλο. Και είχε διαταγή επιχείρηση. Ε, δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο σταθερό που λέει ότι... Για... Ξεκινούμε από το «Η έρευνα που θα γίνει για τους 7 είναι εκεί». Άλλο όχι, όχι, θέ, να μου το πείτε. Ναι, πω, το για πρωτόκολλο. Αυτό, αυτό λέτε. Το πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, εγώ παίρνω η Σοβίτνη τον ναι, κύριο Αναλογιστή. Αυτά είναι εσωτερικοί γεγονισμοί. Πού είμαι. Ωραία. Είσαι... Είμαι μέσα στο α, αυτοκίνητο, είναι περιμετρικά του εδώ σπιτιού? το σπίτι μου. Το κενό που λέτε είναι η διαταγή επιχείρηση που σα λέω για τη συγκεκριμένη μέρα. Έχετε που... ένα γενικό όμω που να ξέρει ότι πρέπει πλάνο... να είμαι παλούτσι. Έχετε ένα γενικό πλάνο για την περιμετρική φύλαξη του σπιτιού, κύριε Αγαπητού. Έκαναν τρει μανίτε. Εσεί με τη λογική σα, αν έχω ένα σπίτι, παίρνω τρει μανίτε περιμετρικά. Πόσο έπαιρναν παίρναν κάθε φορά. Όχι, με τη λογική σα, αν πρέπει να προσέχω ένα σπίτι περιμετρικά, yeah, ε, πρέπει να παρω μήνυμου μήνυμο 6-8 μαδίτε, 2 σε κάθε πλευρά. Ε, ναι, ε, πρέπει να είσαι πιο κάτω ε, Ωραία να Άρα αυτό, εμένα. λέω, άρα αυτό λέω. Υπήρχε πλάνο κάτω, δεν υπάρχει πλάνο. Υπάρχουν όμω υ... ευθύνε στου αστυνομικού. οι ευθύνε θα φανούν από την έρευνα και δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε οποιαδήποτε έρευνα. Το ότι κάποιοι λένε ήταν 7, Και είναι γλεπανένα, δεν είναι απλά. Εγώ θέλω να πω το εξή. Ρεαλιστικά να βλέπουμε κάποια πράγματα. Να ξέρουμε το high risk situation στο, στο επί του εδάφους ε, πώς η θα Το high risk είναι. δεν ήταν. Ήταν μια σούβλα, κάτι μπήρες. Όχι, 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 ένα, ένα, λεπτό, λεπτό, όχι ένα λεπτό. Και χωρί χειροπέδες. Το high risk ξέρετε, θα ξέρω, να, να ρωτήσω κάτι. Πού το ξέρετε. Ένας αστυνομικός. Πού το ξέρουμε. Ε, να γίνει έρευνα. Αλλά το τον τώρα... Αφού βγήκε φωτογραφία πάνω στο ο, που κάθεται ο άνθρωπος. ναι, το τον που μου τώρα όμως, το high risk πώς ήταν επειδή κάθε τον τζέτρο, ε, να σας πω High risk, δεν είναι να μπουκάμει ο άλλος High risk είναι ποιον παίρνουμε. το ξέρω. το ξέρω. να ρωτήσω κάτι, εάν η αστυνομική, αν ήταν ευθύνη των δεσμοφυλάκων να φορά χειροπέδες, ο Ισοβίτη, έτσι. Και οι αστυνομικοί είδαν ότι οι δεσμοφύλακε δεν του φορούν Χειροπέδε. Η αστυνομία εκείνη τη στιγμή τι κάνουν, που τα στραβά μία... μάτια. Κυρία... Ένα λεπτό να ρωτήσω, Με, να το πέστα, τελειώσω. Κάνουν τα στραβά μάτια, παίρνουν κάποιον υπεύθυνο αξιωματικό του πιο πάνω, και δηλαδή του. Δεν τον προσέχουν όπω ένα πρέπει να τον προσέχουν, αφού φορούμε τον. Είμαστε έξω από το σπίτι και φορούμεν ήταν που γίνεται. Ήταν ανοιχτό ο χώρο του. Τι πρέπει να κάνει ένα αστυνομικό σε τέτοια περίπτωση. Ξανά επαναλαμβάνω αν ήταν καταγραμμένο ο ρόλο του κάθε ενό τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Άρα, στείλαν του χωρί να ξέρουν. Τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ο ρόλο του κάθε ενός, το ποιο θα είναι υπεύθυνο για το μέσα, για το έξω, για την κάθε πλευρά και για το τι θα γίνει, αυτά που λέτε που είναι εύλογα τα ερωτήματα σα, σήμερα δεν θα τα συζητούσαμε. Εδώ είναι το θέμα. Άρα, στείλαν του χωρί να γνωρίζουν τίποτε. Χωρί να γνωρίζουν. Δεν υπήρχε πλάνο επιχείρηση. Δεν υπήρχε πλάνο επιχειρήσεων. Συγκεκριμένη... Αν, αν, αντιλαμβάνομαι σωστά από αυτά που διαβάζουν και από αυτά ναι, που γίνεται έρευνα, ναι. γίνεται έρευνα, ναι. επαναλαμβάνω γίνεται έρευνα, κάποιοι θεωρούσαν και δεδομένο ότι έπρεπε να ξέρει ο καθένα τι έπρεπε να κάνει. Δεδομένο, την ώρα μου να μου πει να κάνω τροχονομικού ελέγχου, ξέρω ότι είναι να από πόξο στο Α να τσακάρω πέντε αυτοκίνητα. Άλλον πράγμα λέω. Πού είναι να πάω, σε ποιο σημείο, που είναι τα ώρα, ω είναι τα ώρα, σε ποια πλευρά του δρόμου. Κυρία Αγαπητού, επαγγελματισμό. Ναι. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Να κάτι. Όχι, όχι ότι να κόψει ο νου τη κυρία Αγαπητού, και ο νου του Λοϊζίδη, την που να πάμε τζαμέ, και να, πούμε Α, είναι έμπειρη αστυνομική, ή ξέρετε, ε, θέμα λογική. Να πω και κάτι. Ναι. Στα σώματα ασφαλεία, δεν έχει θέμα λογική. Στα σώματα ασφαλεία είναι ανθρώπινε ζωέ. Και νούλα πρέπει να είναι καταγραμμένα. Ξανα... Μιλούμε για ανθρώπινε ζωέ. Ξαναμπήκαν οι τρει αυτοί σε με έξοδο μέσω, Όλοι, όλοι έχουν ξαναπάει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Κάθε Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, κάθε πλάνο και δεδομένα είναι, είναι διαφορετικά. Τίποτε το ίδιο. Τίποτε το ίδιο. Καλεσμένοι. Ο χώρο απόμερο. Ο τόπο. Ενημέρωση τη της αστυνομική διεύθυνση πριν να πάει. Ότι ερχόμαστε στην Αμόχωστο, ερχόμαστε στην Τζερίνια, να φέρουμε τον Τάδε. Τον τα πράγματα, κάθε πράγμα είναι ξεχωριστό, κάθε πράγμα είναι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου τα όμοια. Το πρωτόκολλο είναι γενικό, αλλά κάθε μέρα για τούτου είδου επιχειρήσει πρέπει να διαταγή επιχείρηση. Πρέπει το πλάνο. Ναι. Και αν έφκαινε το πλάνο, θα βλέπαν πα στην κόλλα δηλαδή, ότι ρε μα τρει μαδίδε που βάλαμε να πάω χωλέτρια σαν να ζελί. Ένισε μια διαταγή επιχειρήση. Έδαμε ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Εγώ πάντω προσπαθώ να καταλάβω αν εγώ με στείλουν να πάω κάπου, είτε, είτε είμαι δεσμοφύλακα, είτε είμαι αστυνομικό, είτε τέλο πάντων είμαι σε μια φρουρά. Και στείλουν να πάω κάπου όπω το, το λαγό στα φώτα. Ένα να διερωτηθώ και ενδεχομένω να προσπαθήσω και εγώ να μάθω τι ακριβώ είναι να κάνω με που με φέρετε. Είναι που κάνει ο συνδικαλισμό τόσα χρόνια, και φωνάζει, και λαλού μου, μα γιατί το λαλήσουν το πράγμα, αφού υπάρχει πλάνο. Και είναι τυχαία που σα είπα προηγουμένω, το πλάνο είναι για να το ξέρουν οι προπονητέ και οι πρόεδροι των ομάδων. Το πλάνο είναι για να το ξέρουν οι παίχτε. Να μου επιτρέψετε. το πιο σημαντικό. Να και μου με, επιτρέψετε όμω. Εδώ Αγαπητού, που θέλω να πω το εξή, ο αυτοσχεδιασμό να βάζει στην κοινή λογή, ε, σωστό που το είπετε ή αν μπορέσει να, να αντιδράσει σαν αστυνομικό, Είσαι σωστό. Και έχουμε την εκπαίδευση. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε υψηλού επικίνδυνοτητα επιχειρήσει. Θα πρέπει να υπάρχουν καταγραμμένα κάτω ο ρόλο του κάθε ενό. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι ο επικεφαλή σε περίπτωση που πάνε δεσμοφύλακε και αστυνομικοί σε μια τέτοια ε, επιχείρηση. Γιατί γελάτε. Θα, ε, θέλω να ρωτήσω ποιο είναι ο επικεφαλή, ο δεσμοφύλακα ή αστυνομικό. Πρέπει να το γράφει το πλάνο που ναι, αλλά Καταλάβετε. Ε, απαντάτε μου. Απάντησα. Σας. Πρέπει να το γράφει το πλάνο που δεν ευκεί και ποιο είναι ο Δεν κατάλαβα τι είπα. Πετε μου, άμα είναι καταγραμμένο σε διαταγή δηλαδή επιχείρηση, ποιο είναι υπεύθυνο. Πώ να ξέρουμε ποιο είναι υπεύθυνο. Πρέπει να υπάρχει ένα υπεύθυνο, έτσι. Πρέπει να υπάρχει και προπαντό πρέπει να υπάρχει το θέμα τη επικοινωνία με τη γραπτή επιχείρηση. Μάλιστα. Εγώ είμαι υπεύθυνο για το μέσα, εσύ για το έξω. Συγγνώμη για τι ερωτήσει, απλώ εμποδίσατε. Όχι, απαντήσατε. Ναι, 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 έκαμε, όχι, καλά, καλά κάνετε. Γιατί, έτσι, καλά έτσι, κάνετε. Όταν προσπαθώ να συνειδητοποιήσω. Από την ώρα που δεν είσαι καταγραμμένο κάτω η διαταγή επιχείρηση, πώ σα φαίνεται ποιο ήταν υπεύθυνο. Ε, και εγώ λαλό σα σημάδι ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά από τι φυλάκε στο σπίτι. Μόνο. Δηλαδή το κάποιο κάποτε πρέπει να είμαστε περιμετρικά. Πού είναι τη διαταγή επιχειρήση. Εδαμέ το θέμα. Και δεν υπάρχει διαταγή επιχειρήση. Εκείνη τη ημέρα δεν υπήρχε. Γιατί. Ε, και συγγνώμη κυρία του τώρα περιμένω να σα απαντήσω γιατί δεν υπήρχε. Ε, ε να... κάποιον να σα απαντήσει. Ε, ε, εγώ λέω το εξή. Έχουμε πολλή δουλειά για αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμό τη αστυνομία. Ε, μα πότε να γίνει. Και, ε, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ο συνδικαλισμό εδώ με για να βοηθήσει μια κατάσταση. Είμαστε εδώ για να, έχουμε, να ενημερώνουμε τα κακό σε χοντά. Και ξέρετε κάτι, εμπού του αστυνομικού, του όλου που λαλείτε, που πα στι επιχειρήσει που πιάνουμε εμεί τα feedback. Που μας λαλούν, ε, συμβούλιο των συμβούλων τη συντεχνία. Τούν το πράγμα έχει γίνεται. Πρέπει να γίνει. Τούν το πράγμα έχει γίνεται. Πρέπει να γίνει. Είναι σε διαθεσιμότητα τώρα, έτσι δεν είναι η αστυνομική και οι ναι, Οι τρει μαδίτε είναι σε διαθεσιμότητα. Έχουν δώσει τι καταθέσει του, αντιλαμβάνομαι, έχουν πει. έχει ξεκινήσει η έρευνα. Εσά, συγγνώμη τώρα, θα μπω στο προσωπικό το δικό σα. Εσά τώρα που έχουμε ένα αλλαγή του αρχηγού, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Θα συνεχίσει, θα σα καλέσουν τον Οκτώβρη να πάτε. Κύριε Αγαπητού, δεν έχει σημασία σήμερα οι πειθαρχίε του Λοίζη. Γιατί τέσσερι ή τέσσερα τέσσερι ή τέσσερα είναι ιστού. Σημασία έχει να βοηθήσουμε να σα πει ο τόπο μέσω τη αστυνομία να νιώθετε ασφαλεία. Αν ο Λοίζη δηλαδή, και τον γενέα αστυνομικό ιδιότερο, ή αν μου ανοίξουν σαράντα τέσσερι πειθαρχίε, ή αν ο συνδικαλισμό σταματήσει να υπάρχει στα σώματα ασφαλεία, τούτον εντό ένα κεφάλαιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν να έρχομαι εδώ στο στούδιο σα σε δικαλιστή αστυνομικό και να πιάνω συγχαρητήρια που σα για του συναδέλφου μου που είναι στην πρώτη γραμμή και που παλεύουν παρά να έρχομαστε εδώ και το μόνο πράγμα που τη δουλειά που κάνετε, αν μπαρξίζετε, Ως, να μα ρωτάτε πράγματα γιατί έκαναμε τον το λάθο, έκαναμε τον το λάθο και έκαναμε τον το λάθο. Το ναι. σημαντικό είναι ο κόσμο ναι. να, νιώθουμε περήφανοι εμεί, σαν αστυνομικοί, για το έργο που παράγουμε, και να νιώθουν περήφανοι οι πολίτε γιατί έχουν την ασφάλεια που πρέπει που του συναδέλφου. Μάλιστα. Είναι 7 και 44 πρώτα λεπτά. Σε ευχαριστώ, πάρα, πάρα πολύ, πολύ. κύριε Λοϊζίδη, να είστε Καλή καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο κύριο Λοϊζίδη μα άφησε με περισσότερε απορίε, είναι η αλήθεια. Περιμένω να δούμε.